λέξη παιδεία περιγράφει συνήθως την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Η παιδεία ή ο γραμματισμός στα μέσα είναι όρος που αναφέρεται στην απόκτηση γνωσιακών, τεχνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων χρήσης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Συγκεκριμένο όρος αφορά γνωστικές δεξιότητες, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης της λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, καθώς και των μηνυμάτων που μεταφέρονται μέσω αυτών. Τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή την πρόσβαση και ικανότητα κριτικής χρήσης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή την ικανότητα προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας. Η παιδεία στα μέσα δεν αφορά μόνο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και σε οποιαδήποτε μορφή έκφρασης και επικοινωνίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων ήταν και είναι συχνό φαινόμενο στο διαδίκτυο, αλλά η εμφάνιση και η υψηλή δημοφιλία των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μετέτρεψε τη διασπορά αυτή σε πραγματική επιδημία. Ψευδείς ειδήσεις, ακόμα και κάποιες που είναι ηλίου φαϊνότερο ότι δεν περιέχουν ίχνος πραγματικότητας ή και λογικής, πολλές φορές μεταδίδονται με ταχύτητα αστραπή στον κυβερνοχώρο μέσω των social media, με αποτέλεσμα δυστυχώς να αποκτούν υπόσταση και να γίνονται τελικά πιστευτές από μεγάλη μερίδα κοινού. Ο καθένας από εμάς λοιπόν καλείται να ελέγχει την πηγή της πληροφόρησης, να κατανοεί την αποστολή του συγκεκριμένου μέσου μαζικής ενημέρωσης και τους στόχους του, να αναλύει πέραν των όσων διαβάζει, να ελέγχει την ταυτότητα του συντάκτη της είδησης και να συγκρίνει τις διάφορες πηγές ειδήσεων πριν καταλήξει σε συμπεράσματα. Σε τι μας εκπαιδεύει η παιδεία στα μέσα? Μια κοινωνία με παιδεία στα μέσα και την πληροφορία προωθεί την ανάπτυξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων και ανοιχτών συστημάτων πληροφορίας. Οι πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα social media. Ο στόχος είναι να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, να εκπαιδευτούν δηλαδή έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της δημοσιογραφίας και άλλων μορφών πληροφόρησης και μεταξύ των δημοσιογράφων και άλλων προμηθευτών πληροφοριών. Στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ ειδήσεων και γνώμης, στο πλαίσιο των ειδήσεων να είναι σε θέση να αναλύσουν τη διαφορά μεταξύ των ισχυρισμών και της επαληθευμένης πληροφορίας, καθώς και μεταξύ των αποδείξεων και των συμπερασμάτων. Να μπορούν να αξιολογούν και να αποδομούν ειδησιογραφικές αναφορές σε όλες τις πλατφόρμες των μέσων μαζικής ενημέρωσης με βάση την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων και την αξιοπιστία των πηγών. Και τέλος, να μπορούν να διακρίνουν τη μεροληψία των ειδησιογραφικών μέσων, αλλά και τη μεροληψία του κοινού.